αποκάλυψε μία παρενόχληση των Τούρκων. Έχουμε κοντά μας τον παραολυμπιονίκη μας, τον Χαραλέμπο Ταϊγανίδη, χρυσός παραολυμπιονίκης μας. Να του πούμε μια καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Θράσος από την Τουρκία. Εσείς πήγατε να κάνετε ένα τάμα, κολυμπούσατε στο Αιγαίο και εκείνη τη στιγμή παρενόχλησε την πορεία σας τουρκική ακτορός. Υπάρχει και βίντεο το οποίο το δείξαμε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Η Γεωργία Λαγού το εξασφάλισε. Τι συνέβη? Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και πάλι. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά κολυμπούσα. Δεν πρόσεξα τι γινόταν έξω. Δεν είχα τη δυνατότητα καιρός να καταλάβω τι γινόταν έξω. Κάποια στιγμή ακούμε ότι έρχεται κατά πάνω με μεγάλη ταχύτητα ένα σκάφος. Δεν ξέρανε και οι ίδιοι τι ήταν αυτό το σκάφος που ερχόταν κατά πάνω μας. Και όταν πλησίασε πολύ, είδαν ότι ήταν μια τουρκική, το τουρκικό λιμενικό. Κοιτάξτε, εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακούμε πάντα τους ειδικούς, ακούμε να λένε ψυχραιμία και κάνουμε αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ, να πω αυτή την αλήθεια, είναι ότι γιατί έρχονταν κατά πάνω μας και ουσιαστικά μπήκε στα χωρικά ύδατα. Δεν ξέραμε πώς αντιδράσουν. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή αντιδράσαμε πάρα πολύ σωστά, όπως μας λένε και η ειδική ψυχραιμία, η ομάδα η δική μου είπε: Χαράλαμπε, συνέχισε να κολυμπάς. Και ουσιαστικά μετά απέκοψε λίγο δύο βάρκες, οι οποίες ήταν το ιατρικό. Δεν ξέρω τι λέγανε, τι γινόταν, γιατί και εγώ, κοιτάξτε, τα είδα μετά και μου τα είπανε μετά. Εσείς ακούγατε από τον ασύρματο να φωνάζουν καθόλου οι Τούρκοι κάτι, οτιδήποτε? Βέβαια, ήσασταν εσείς. Κοιτάξτε. Κολυμπούσατε. Εγώ κολυμπούσα. Ό,τι σας λέω ήταν που τα είδα μετά, ναι, στην τηλεόραση και τι μου είπαν τα παιδιά επάνω στη βάρκα. Από εκεί και πέρα μετά πλησίασε πάρα πολύ το σκάφος το οποίο επέβαινε πάνω η οικογένειά μου. Ήταν ο Πύρος Δήμας που με στήριζε σε όλο αυτό το εγχείρημα και η Αφροδίτη Σκαφιδά και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Κάλλωσης Διακρηγοργείου. Εκεί πέρα, από ό,τι είδα και στα βίντεο που τραβήξανε πάνω από τη βάρκα. Από το λιμενικό δεν είχατε κάποιον μαζί σας? Το λιμενικό μας ήταν δίπλα μας κάποια στιγμή μετά. Δεν ξέρω ότι. Από ό,τι ξέρω. Σε εκείνο το μεσοδιάστημα, δηλαδή, δεν υπήρχε σκάφος του λιμενικού. Δεν υπήρχε. Ναι, μα ήμασταν στα χωρικά μας ύδατα. Πιστεύω ότι. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι σου, προχωράς με ασφάλεια. Δεν έχεις και ένα σπιτικό μέσα στο σπίτι σου. Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό, κύριε Ταϊνανίδη? Κοιτάξτε, εγώ ουσιαστικά μετά έφυγα, κολυμπούσα. Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν ήμουν αυτό από τις μάρτυρες, έτσι ώστε να ξέρω ακριβώς. Ο Πύρος Δήμας που ήταν μαζί σας, πόση ώρα περίπου σας υποδιέρχεσαι? Περίπου 3 λεπτά. Ουσιαστικά ζητήσαν, από ό,τι άκουσα, ρωτήσαν αν ξέρουν να μιλάνε τα τουρκικά. Τους είπαν πάνω στο σκάφος του που επέβαινε ο κύριος Πύρος Δήμας ότι όχι και πάμε σήμη. Έφυγε μετά το σκάφος και το εντυπωσιακό είναι ότι μας ακολουθούσε από πίσω. Δεν έκαναν κάτι το οποίο μπορεί να μας έφερνε σε μια δύσκολη θέση. Απλώς μας ακολουθούσε μέσα στα χωρικά μας ύδατα για ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι κάνανε μετά. Και κάποια στιγμή σίγουρα μετά ήρθε το δικό μας το λιμενικό και αποτραβήχθηκε. Μάλιστα. Το τάμα το κάνατε? Ναι, ναι, το κάναμε, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά, δώσαμε τα μηνύματα που θα θέλαμε και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα τέλεια. Λοιπόν, καλά κουράγια να το ξανακάνετε. Εγώ σας ζηλεύω, να είμαι ειλικρινής, γιατί εσείς κολυμπήσατε πολλά μίλια. Λοιπόν, και όπως είπε και η Βλαμπία και το τάμα, το κάνατε, να είστε καλά. Να κάνετε ένα σχόλιο. Και ο κύριος Χατζηβασίλη, θα κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό πριν κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω το εξής, να απαντήσουμε στο ερώτημα για τα φυσικά μας σύνορα. Ο κύριος Καλίν είναι ο πιο σοβαρός άνθρωπος και πρέπει να προσέχουμε τις δηλώσεις του, γιατί είναι αυτός που επηρεάζει άμεσα τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Καλίν εκτιμώ ότι έκανε τα φυσικά σύνορα για τα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει μια θεματολογία και από πλευράς Τουρκίας ότι η Ελλάδα θα ξαφνικά μπορεί να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και ο κύριος Καλίν αυτό ήθελε να πει: μην πάτε στα 12, να μείνετε στα 6. Και το είπε με τον τρόπο τον οποίο το είπε. Τώρα, σε αυτό το επεισόδιο εδώ, μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, ναι, ολόκληρη αποστολή, ο Πύρος Δήμας. Σε ό,τι αφορά την εισβολή
των Τούρκων στα χωρικά μας ύδατα, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Δηλαδή, είναι παραβίαση κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας, και πρέπει η Ελλάδα επιτέλους να αντιμετωπίσει όπως αρμόζει σε ένα σοβαρό κράτος που είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε. Εδώ μπήκανε κάποια ντρόουν στη Σερβία προχθές και το καταρρύψανε οι τέτοιοι οι Σέρβοι. Μιλάμε Σερβία εδώ, σε αυτό εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ, γιατί πάει κλείσουμε. Είναι σοβαρό και να διαμαρτυρηθούμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο έτσι. Ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος που κολυμπούσε, ο Ολυμπιονίκης μας. Ότι. Κύριε Χατζηβασιλείου, εμείς ήμασταν στο σπίτι μας. Ναι, πού να φανταστούμε ότι θα χρειαστούμε και λιμενικό για να πάμε από τη Ρόδο στη Σύμη. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Ναι. Σαν να μπήκανε στον Εύρο και κάνανε μια βόλτα. Για να ακούσουμε, κύριο Χατζηβασιλείου. Πρώτα απ' όλα, ξέρουν θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Ταϊγανίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλές εθνικές στίξεις, μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανους. Πόσο μάλλον τώρα που έκανε αυτή την πολύ συμβολική προσπάθεια χθες στα νερά του Αιγαίου. Απάντηση πρώτη. Η Ελλάδα δεν επιτρέπει ποτέ σε κανένα να παραβιάζει τα εθνικά της συμφέροντα. Ναι, ναι, αλλά η εικόνα άλλα έδειξε. Με συγχωρείτε τώρα, εικόνα όμως εδώ άλλα έδειξε. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει σε κάθε ναυτικό μίλι να υπάρχει και του λιμενικού και ένα πλοίο, αλλά... Δεν μένει αναπάντητη καμία πρόκληση ή παραβίαση. Είτε στον αέρα, είτε στην θάλασσα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έγινε χθες σε βάρος του Ολυμπιονίκη μας, ένα πράγμα επιβεβαιώνει. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Για την Τουρκία, δυστυχώς, η ασφάλεια στις θάλασσες και η αξία της ανθρώπινης ζωής έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και κάθε φορά οι τουρκικές ακτεωροί πηγαίνουν γυρεύοντας, ακριβώς παρενοχλούν για να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι απαράδεκτα και δεν τα αποδέχεται κανείς, όχι μόνο στην Ελλάδα, ούτε στη διεθνή κοινότητα. Η Τουρκία έχει ευθύνη αυτή τη στιγμή και προκαλεί άνευ λόγου, απειλώντας ευθέως ανθρώπινες ζωές. Ευτυχώς που δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουν κύκλους και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να κινδυνεύσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.